Κυρίες και κύριοι, εγώ θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Είμαστε σήμερα όλοι εδώ όχι μόνο για να μιλήσουμε για τον πολιτισμό που ούτως ή άλλως είναι συμφυής με την παρουσία του ανθρώπου, αλλά και του Έλληνα ιδιαίτερα, αλλά και του κατοίκου του Πυρού. Είμαστε όλοι εδώ γιατί έχουμε μια αγωνία και τιμή για μια καλύτερη μέρα να ξημερώσει. Και βεβαίως είναι πάρα πολλά τα θέματα αυτά που μας απασχολούν και όλα μαζί είναι αυτά που μας φέρνουν να είμαστε όλοι μαζί εδώ. Οι προσεκτικές δεν είναι καλές, το περιβάλλον δεν είναι ευχάριστο, όμως υπάρχει ένα αντίδοτο σε όλη την ιστορία. Να έρθουμε όλοι πιο κοντά, να κοιτάξουμε και να πετάξουμε όλα αυτά που μας χωρίζουμε και να συνεργατικά να δουλέψουμε και μαζί όλοι για κάτι καλύτερο. Αυτό είναι το στοίχημα και αυτό είναι ο ρόλος μας. Νομίζω ότι σε λίγο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα έχουμε ευχάριστα πράγματα να ακούσουμε που θα αφοράνε την τοπική κοινότητα του πύργου μας και θα δημιουργήσουμε την ελπίδα πάλι από την αρχή. Τώρα που κάνει τον γιατρό, που κάνω τον δήμαρχο, να κάνω και τον ιερέα. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να προσευχηθούμε, τουλάχιστον υπάρχει ένα συνέστημα που μας ενώνει όλους. Γιατί είναι η αγάπη που είναι και το νόημα της Εκκλησίας και της θρησκείας μας. Και με αυτό το πνεύμα να έχουμε μια καλή χρονιά και να έχουμε εδώ σε όλους προσωπικά, στις οικογένειές σας, σε εσάς, στον καθένα, ό,τι καλύτερο αυτή η καινούργια χρονιά να φέρει καλύτερα πράγματα. Υγεία, ευτυχία. Χρειαζόμαστε φως, πολύ φως στη ζωή μας. Φως δικαιοσύνης, ελπίδας, αλληλεγγύης. Χρειαζόμαστε πολύ φως για τα παιδιά μας, για τους ανθρώπους που δεν μπορούν και δεν πρέπει να τους ξεχνάμε ποτέ. Χρειάζεται φως στη ζωή μας. Έλα, πρόεδρε. Να κάνουμε και εσύ. Να κάνουμε και το σταυρό. Εν ευλογία Θεού. Να σε καλά.